Άλλωστε την περίοδο που ήταν πρωθυπουργός, ο Καραμαλής έκανε το πρώτο βήμα, έδωσε την πρώτη επιδότηση των 2.000 εφάπαξ καταβολή στην τρίτη εκ μητέρα και αυτό ήταν η αφορμή να έχουμε μία άνοδο των γεννήσεων. Έκτοτε τα πράγματα δυστυχώς τίνουν προς τον κατήφορο. Έχουμε δηλαδή μείωση των γεννήσεων από όλους σας. Οι πολιτικοί οι οποίοι εκπροσωπείστε στη Βουλή από εμάς. Θα θέλαμε να πάρετε μια πρωτοβουλία για το δημογραφικό της χώρας μας, από οποιαδήποτε πολιτική παράταξη και αν είστε. Θέλουμε να στηρίξετε την οικογένεια και να δοθούν κίνητρα στις οικογένειες προκειμένου να μην κινδυνεύσει αυτή η χώρα να εξαφανιστεί. Αυτό είναι που μας καίει αυτή τη στιγμή εμάς. Εμείς αγωνιζόμαστε και ο κύριος σκοπός μας είναι το δημογραφικό και η υπογεννητικότητα. Η Τρίτεκνη, εάν εξισωθούν με τους πολύτεκνους, θεωρώ ότι φέρνουμε μία ισορροπία και στο ασφαλιστικό που αυτή τη στιγμή είναι νομίζω το σοβαρότερο πρόβλημα και το γνωρίζετε όλοι σας, έτσι. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι ένα δίκαιο πάγιο αίτημά μας, το οποίο μη τι άλλο πρέπει να το κινήσετε εσείς οι ίδιοι της περιοχής μας, εδώ, μαζί με εσάς, ως αντιπρόεδρος της Πανελλαδικής Ομοσπονδίας, θα βρισκόμαστε δίπλα σας, εάν και εφόσον στηρίζετε τα δίκαια αίτηματά μας. Αυτό είναι και τίποτε άλλο. Τα υπόλοιπα θα τα πω στους σας. Συναντήσεις. Θεωρώ ότι περισσότεροι το στηρίζετε, έτσι δεν είναι. Όλοι θέλετε αυτό, αλλά νομίζω ότι πρέπει να πάρετε και πρωτοβουλίες για να μπορέσουμε να δούμε ουσιαστικά στην πράξη ότι κάτι γίνεται για αυτή τη χώρα. Και εν πάση περιπτώσει, αυτοί οι μελλοντικοί επιστήμονες ας μην φύγουν από την Ελλάδα, ήδη τα παιδιά μας έχουν φύγει. Ας κάνουμε κάτι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Στα γρήγορα μπορείτε να κάνετε και από μία βράβευση και θα συνεχίσουμε εμείς την εκδήλωσή μας. Παρακαλώ.